Τι να κάνω, ακόμα βάλω εισιτήριο το γιατρό. Σήμερα δεν πληρώνετε. Γιατί? Έχει εδώ κλείσιμο το ταμείο. Α, δεν μας δίνει ούτε χαρτί. Σήμερα είναι δωρεάν οι εξετάσεις. Καλό αυτό τουλάχιστον καλό, για μια μέρα. Καλό για μια μέρα. Μετά τις πολλές διαμαρτυρίες του κοινού αναφορικά με το χαράτσι των 5 ευρώ, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας αποφάσισαν να προχωρήσουν στη δυναμική κινητοποίηση. Σήμερα όσοι βρέθηκαν στο 409 νοσοκομείο αλλά και στον Άγιο Ανδρέα δεν πλήρωσαν εισιτήριο και εξυπηρετήθηκαν από τους γιατρούς κατευθείαν. Η κατάληψη για τον κλείσιμο των ταμείων στα επίγοντα ιατρία των δημόσιων νοσοκομείων της Πάτρας πραγματοποιήθηκε στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗ. Τίποτα δεν έχουμε, τίποτα. Πληρώνουμε, πληρώνουμε και δεν έχουμε τίποτα. Φάγαν τα λεφτά και κοιτάνε να τα πάρουν από εμάς που δεν έχουμε δραχμή. Ταλαιπωρία έχει εδώ πέρα και δεν εξυπηρετεί το κόσμο. Οι εργαζόμενοι προχώρησαν στις 8 το πρωί στο κλείσιμο των ταμείων, τόσο στις 409 όσο και στο ταχύρυθμο, εκφράζοντας έτσι και την αντίθεσή τους στο χαράτσι των 5 ευρώ, αλλά και στην υποχρηματοδότηση όπως επισημαίνουν του συστήματος. Το 5 ευρώ είναι άδικο. Γιατί ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το 5 ευρώ, καταρχήν. Όταν κόβουν μισθούς, κόβουν αυτά και τα λοιπά, τώρα να πάει σε ένα 5 ευρώ. Είναι λίγο δύσκολο. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Τα προβλήματα τακτηριακά, τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας και βέβαια τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του νοσοκομείου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κατάληψη των διοικητικών υπηρεσιών και παράσταση όλων στη διοίκηση, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα λειτουργίας της νέας πτέρυγας του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Ενώ συζητήθηκε και η ανάγκη του οργανισμού του νοσοκομείου στην κατεύθυνση πρόβλεψης και λειτουργίας τμήματων ΤΕΠ και κεντρικής αποστήρωσης. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σωστή οργάνωση, τεχνική και διοικητική υπηρεσία ήταν ένα από τα αιτήματα τα οποία έθεσαν προς γνώση της διοίκησης οι εργαζόμενοι του νοσηλευτικού ιδρύματος.